Παιδιά, τι ήταν αυτό το χθεσινό. Πολλές διαμάχες, πολλά κλάματα, πάρα πολλές φωνές. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Είναι εκρηκτικοί οι χαρακτήρες. Συγγνώμη, να το πω για να μην το ξεχάσω. Στο You, το περιοδικό You είχε δώσει η Σοφία Δανέζη. Το λέω γιατί με ενημέρωσε και πρέπει να το πούμε. Και οφείλεις να το πεις. Ο Στίβ και ο Κώστας, παιδιά, σε αντιπαράθεση, δεν ταιριάζουν καθόλου. Προσπάθησαν να τα βρουν και στη συνέχεια. Καλά. Ναι. Να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Α, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει ο πόθος, ο διακαής, το αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, που δημιουργεί και αυτές τις εντάσεις. Εντάξει, μια γυναίκα. Ακριβώς, η οποία είναι, να πούμε, η Ελένη. Ο Κώστας ξεκίνησε να προσεγγίζει χθες, λοιπόν, ερωτικά την Ελένη στην πισίνα και ξεκινάει κάτι πάρα πολύ όμορφο, που το οποίο θα παρακολουθήσουμε και στο απόψινο επεισόδιο. Έχω να σας πω πολλά, παιδιά. Για την οποία Ελένη ενδιαφέρεται ο Στίβ. Συγγνώμη, η Ελένη, η ωραία Ελένη, παιδιά. Έτσι. Πάντα στην ιστορία δημιουργείται κάτι με μια γυναίκα. Αλλά τώρα το όνομα δίνει και πέρα. Αμάν αυτό το όνομα, τι διχασμό στην ιστορία. Πάντως μου δίνει την αίσθηση αυτή ότι ο Κωστής ενδιαφέρεται για την Ελένη. Ακριβώς. Και η Ελένη για το Στίβ. Ναι. Αυτό έχω καταλάβει. Δεν υπάρχει λόγο. Ένα κοινό ερωτικό. Συνήθως αυτό γίνεται, να ξέρεις. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δεν υπάρχει απόλυτη προς κάθε πλευρά αμοιβαιότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο Ποσειδώνα μου. Τώρα μπαίνω εγώ στο μπάνιο, κυρία, θα περιμένετε. Και μετά που θα βγω, μπέτε σε μαθαίτε. Εννοείται, ευχαριστώ. Αν έχεις κάτι να πεις, πες το. Όταν σιγουρευτώ, το πω. Μπορεί να μην έχω κάτι να σου πω σένα, να το πω κάπου αλλού. Πού ξέρεις εσύ. Εμένα αυτός όμως ο τρόπος δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί σε έχω συμπαθήσει και τώρα αυτό που βγάζεις είναι αυτός. Τι πώς συμπαθώ, αγάπη. Όταν έχεις κάποιο πρόβλημα με κάποιον. Το λέω, εγώ το λέω, αμέσως το λέω. Ωραία, με κοιτάς τόση ώρα στραβά. Α, δεν κοιτάς στραβά. Αν σοβαρά, νιώθεις ότι σε κοιτάς στραβά. Ναι, ρε μότα, δεν θέλω να μου το λέει. Στραβά, δεν κοιτάς, το λέει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει, αλλά είναι σε επίπεδο το ότι. Κραυγαλαίο, σ' αγαπάω, αλλά μετά. Θα συμπαθήσω το παιδί, δηλαδή ατάκες πολύ γρήγορες και μετά ξαφνικά μια συμπεριφορά περίεργη η οποία είναι αρπρόσαλη και κολοτούμπα τη λέω. Γελάω. Όταν κάποιος έχει κάτι με κάποιον, να το λέει μπροστά του. Αυτό είναι παντελονά του. Αλλιώς μην τα φοράς. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει δεν είναι αυτός που γνώρισα. Αυτός. Ναι, ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Τι λες, βρε χαζό. Αλλά. Όταν κάποιος αλλάζει τον τρόπο που με κοιτάει, το καταλαβαίνω. Και το ρώτησα τρεις φορές. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα δεν με νοιάζει καν η γνώμη του. Έλα λίγο μέσα, το θέλω. Απλά θέλω να σου πω κάτι που είδα να μου πεις άμα είναι αυτό ή μπορεί να μην είναι και αυτό, είναι ιδέα μου. Εγώ ξερχόμουν, γελούσες, παιξάνιες, λύσες κάτι τέτοιο είπες. Το είπες, δεν το είπες. Αυτό μου απάντησε. Κάτι είπες, μετά είπες να σταματήσω, κάτι είπες. Το είπες, δεν το είπες. Αυτό μου απάντησε. Δεν θυμάμαι καν τίποτα. Σαν να κοροϊδέψες. Αυτό μου θέλω να πεις. Είπες κάτι, γελούσες. Ό,τι χαβαλέ κάνω, το λέω μπροστά στου άλλου. Ναι, δεν είπε κάτι για μένα. Αυτό θέλω να μάθω εγώ. Γενικά για όλου λέω κάτι. Κάτι κακό, ρε φίλε στο τέλο. Κακό, ποτέ δεν λέω κανέναν. Ναι, αυτό θέλω, εντάξει. Άλλη φορά, αν νομίζει ότι υπάρχει κάτι, Στέφανε, εκείνη τη στιγμή, έλα εδώ. Είτε με καλό τρόπο είτε με κακό. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Δεν το με ενόχλησε αυτό. Είπε κάτι τέτοιο γιατί ένιωσα ότι με πρόσβαλε τώρα που με κοίταξε. Είπα τέλο, τέλο τώρα. Εντάξει, ρε, πάμε τώρα. Ζήτε. Νιώθω ότι είμαι υπερβολικά σκήνη. Όχι, μα αρέσει αυτό που λες. Τι είσαι κουκλάρα, ρε γαμώτα. Είσαι κουκλάρα, να λέγα ναι, αλλά είσαι κουκλάρα, αφού το βλέπω. Δε το σώμα, είσαι ωραίο. Είσαι ωραίο μες. Είσαι ωραίο χαμόγελο. Το πάνε ωραίο. Τι δεν είσαι πάνω ωραίο. Μπορεί να μην τα κάνει. Μα αυτό είναι αλήθεια, δεν σου το ψέματα. Αλλά τώρα σου λέγα να γίνει. Είσαι πάντα ωραία. Όλα μου αρέσουν πάνω. Σε σένα μου αρέσουν όλα πάνω. Είσαι ωραία κοπέλα. Δεν κάτι έχω. Καταλαβαίνει. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το έχω ξαναπεί ότι όταν ερωτεύεσαι και όταν αγαπά τον άλλον, το βλέπει όλα ωραία πραγματικά. Οπότε αυτό ισχύει για τις περιπτώσεις που λες αγάπη μου, είσαι πάρα πολύ ωραία. Και έχεις βάλει κιλά και δεν σου λέει με βλέπεις πάντα ωραία. Είναι καλό. Για πότε πρόλαβε. Πιστεύω ότι ο Κώστας έχει μια παρόρμηση. Παρόρμηση στη φιλία με τον Στίβ. Παρόρμηση στον έρωτα. Με τη Γιώτα στην αρχή δεν το απέκλεισε. Του άρεσε περισσότερο γιατί έχει τα τατούτα πολλά. Α, μπορεί και να τη βλέπω, μεγαλοαδερφέ, δεν ξέρω. Τώρα ξαφνικά ερωτεύτηκε την Ελένη. Γιατί ρε παιδιά, εγώ πιστεύω στον έρωτα με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη. Καρδιά γκινάρα. Με την δέκατη. Μην το λέτε, ο αυθορμητισμός μπορεί να είναι και ζητήριο του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Είναι πολύ απολαυστικό, δεν το συζητώ. Αλλά πότε ερωτεύτηκε, ρε παιδιά. Είναι μέχρι να αποφασίσει που θα καταλήξει. Συμφωνώ με την προλαλήσουσα. Δεν ξέρω. Εγώ κρατάω μικρές επιφυλάξεις. Πάντως, κρατάω σίγουρα τις επιφυλάξεις μου. Περιμένω και απόψε να δω, όπως και κάθε επεισόδιο, μέχρι να φτάσει η Παρασκευή. Την Παρασκευή θέλω να συντονιστείτε όλοι. Γιατί live. Γιατί είναι κρίσιμη εβδομάδα γι' αυτό. Έχει μια έκπληξη. Για τον Ισίδωρο, εγώ λέω. Βγει από το δωμάτιο επιτέλους. Ξέρει. Πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον το live της Παρασκευής.